Το απόσπασμα εκείνο, ένα βίντεο για το χθεσινοβραδινό επεισόδιο με τον κύριο Πάγκαλο, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Νομίζω στο Παρίσι υπήρχε ένα επεισόδιο με φοιτητές. Να το δούμε, και εγώ δεν το έχω δει, θα το δούμε τώρα στην αέρα. Νομίζω πήραμε μία εικόνα. Αν κατάλαβα καλά, είναι από μία εκδήλωση από ό,τι με ενημερώσαν από τον Κοντρόλ. Από μία εκδήλωση στο Παρίσι την έκανε ο Κώστας Γαβράς. Ήταν προσκεκλημένος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπήρχε αυτή η ένταση και διαμαρτυρίες από Έλληνες φοιτητές. Είναι ένα θέμα η κοινωνική συνένεση, κατά πόσο αυτή μπορεί να επιτευχθεί, κύριε Υπουργέ, και σε πολιτικό επίπεδο και κοινωνικό. Η λύση δεν είναι οι φωνές. Η λύση είναι να σηκωθεί ένας και να θέσει τα θέματα ξεκάθαρα στον Υπουργό. Το να φωνάζουν όλοι μαζί, να μην ακούγεται κανένας και τελικά να φεύγει ο Υπουργός, δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Κάθε πράγμα στον καιρό του, κύριε Μάλλη. Ακριβώς. Κάποτε οι Έλληνες φοιτητές στη Γαλλία, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στο Κέμπριτζ, ξεσκονόταν εναντίον ενός αυταρχικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Τώρα πιστεύω ότι απλώς αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται την προβολή την οποία τους δίνει το διαδίκτυο ή διάφορα μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε εκ του ασφαλούς να κάνουν μια φασαρία, να προβληθούν κτλ. Αυτό το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ είναι να γίνεται μια σοβαρή συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν είναι καθόλου δεδομένα. Θέλει αγώνα και προσπάθεια, αλλά κανείς δεν κερδίζει με κραυγές, με ένα θυμό ο οποίος δεν είναι πάντα άμωμος έτσι και αγνός, αλλά πολλές φορές υποκρύπτει μια φανατική υποστήριξη προνομίων. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι, γιατί πάρα πολλοί οργισμένοι είναι αυτοί οι οποίοι απομυζούν το σύστημα και το οδηγούν και στη χρεοκοπή εξ τα. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί φτάνουμε κοντά-κοντά στο τέλος της εκπομπής. Ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο, κύριε Κερίδη. Κοιτάξτε, έχουμε μια νέα γενιά στην οποία έχουμε κλείσει τις πόρτες. Ένα πολιτικό σύστημα που δεν δίνει διεξόδους. Αυτό που υποσχόμαστε στους νέους, αυτούς που είναι ηλικίας κάτω των 35, είναι ανεργία, μετανάστευση, προβλήματα. Και φοβάμαι ότι έχουμε και μια πολιτική ηγεσία, ένθεν και κήθεν, η οποία δεν εξηγεί και δεν κάθεται με ειλικρίνεια να εξηγήσει ακριβώς το πρόβλημα και τις τεράστιες προκλήσεις τις οποίες έχει μπροστά η χώρα μας.